Ενώ ήθελα αλλού να, από αλλού να ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Α, μέσα στην... Χωρίς τον Κώστα σήμερα. Όχι, είναι χωρίς τον Κώστα, με ζέστη. Λίγο χαλασμένο air condition. Κλιματική κρίση. Ναι, κλιματική κρίση. Οικονομία, ξέρω. Κάνετε είναι, δεν είναι η οικονομία, είναι τα φώτα τα οποία είναι πάρα πολύ θερμά. Το ξέρω, οπόμενος... αλλά το air condition δεν είναι και στα καλύτερά του. Το ζήσατε το. Ναι, α, δεν πειράζει. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα θέλω να. Η Αθήνα είναι ωραία τον Αύγουστο. Δεν είναι όμορφη. Ναι, είναι όμορφη. Ξαφνικά είναι και πιο ανθρώπινη είναι και πιο κοντινές οι αποστάσεις. Είναι όμορφη γιατί μπορείς να δεις πτυχές της που δεν προλαβαίνεις να τις δεις από το άγχος της καθημερινότητας τις άλλες μέρες. Τι σας αρέσει στην Αθήνα αυτή την περίοδο? Τα πάντα. Όχι αυτή την περίοδο, τα πάντα. Μένα μου αρέσει η Αθήνα. Είναι φιλική πόλη, είναι φιλόξενη πόλη, είναι προς όλους τους πολίτες. Είναι εγκαταλειμμένη πάρα πολλά χρόνια πόλη, κακά τα ψέματα. Έχει γωνιές, έχει ομορφιές, έχει αξιοθέατα, της λείπει πράσινο. Της λείπουν ελεύθεροι χώροι. Γίνονται προσπάθειες, φυτέψαμε 300 φοιτητές. Της λείπει, πολύ πράσινο και της λείπουν ελεύθεροι χώροι. Της λείπουν πλατείες, της λείπουν πάρκα, της λείπει η αξιοποίηση της γειτονιάς. Ναι. Τώρα θα γίνει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και η Αθήνα, τουριστικός προορισμός και πολύ γρήγορα θα είναι Μύκονος. Γιατί όποιος γίνει... πήγε έγινε στη Μύκονο πριν από 20-30 χρόνια δεν την αναγνωρίζει. Σήμερα δεν είναι το νησί που ήξερε κανένας. Με όλη τη μαγεία του και με όλη του την ομορφιά. Τώρα μας βλέπουν από τη Μύκονο θα νομίζουν ότι το κάνουν επίτηδες επειδή είμαι από την Τίνα απέναντι. Αλλά έβλεπα τη Μύκονο τη νύχτα σε μια φωτογραφία και ήταν από κάτω μια λεζάντα. Δεν είναι το Χονγκ Κονγκ. Είναι η Μύκονο τη νύχτα. Τόσο πολύ πια. Ναι. Είναι η υπερεκμετάλλευση. Είναι η υπερεκμετάλλευση απ' όλα. Mm. Αλλά κοίταξε να δεις, αυτό πια είναι θέμα μιας δεκαντέρτας του συστήματος. Το σύστημα έχει σαπίσει. Εσύ μου λες τώρα για τη Μύκονο και μιλάμε για τουρισμό. Και εγώ διάβαζα σήμερα το πρωί κατάπληκτη και με πιάσανε και τα γέλια λιγάκι, πολύ πικρά γέλια. Γιατί έχω μια δημοσιογραφική ηλικία που της επιτρέπει να θυμάται. Στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, αμέσως μετά, προέκυψε πρακτορείο μέσα στη Ιουγκοσλαβία που σε έπαιρνε να σε πάει να κάνεις τουρισμό και μάλιστα υποβρύχιο στις νήσους Μπικίνι για να δεις το τίποτα εκεί που γίνονταν κάποτε... οι πυρηνικές δοκιμές κάποτε και δεν υπάρχει όχι ψάρι ούτε ιδέα. Νεκρή φύση εντελώς. Νεκρή φύση. Και όμως πηγαίνανε εκεί να το δουν, διαστραμμένοι άνθρωποι. Τώρα υπάρχει ένας κύριος ο οποίος έχει φτιάξει μια σελίδα με 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα και ήδη πουλάει εισιτήρια για μονοήμερη εκδρομή στην Ουκρανία, στις πόλεις που αντιστέκονται και περιλαμβάνει ξενάγηση σε ερείπια, βόμβες, γκρεμισμένα πράγματα, κουφάρια και εγγυάται τα πάντα. Είναι... Σου δίνει και ένα φυλάδιο λέει, που λέει προσέξτε, μπορεί να πατήσετε νάρκη. Και υπάρχουν διαστραμμένοι, ηλίθιοι, λεφτάδες, πλήττοντες με τον πλούτο που δεν έχουν που να τον βάλουν, που προφανώς πηγαίνουν και πουλάει και το κάνει. Όταν λοιπόν εμπορευματοποιείς όλη αυτή την ιστορία και έρχεσαι εσένα και σε βλέπω να μου συζητάς για το λίγερα που τον περνάς με τα πόδια από τη μία ανάκτηση στην άλλη, για τη θάλασσα που μπήκε μέσα και για τους λιωμένους πάγους που από τον προηγούμενο πόλεμο έρχεται η μνήμη και γυρνάνε τα μπρούμητα. Τα νάσκελα είναι νεκροί στους τάφους. Εκ των πραγμάτων έρχεσαι σε μια Ελλάδα και αναρωτιέσαι αν έχουμε ξυπνήσει περί αυτά στοιχειοδός. Θεωρείτε ότι είμαστε πίσω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα αντιμετωπίζουμε με την αβάσταχτη ελαφρότητα του, είναι ότι είναι κάτι που όχι δεν μας αφορά τώρα. Όχι μόνο σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αγοράζουμε παραμυθάκια πάρα πολύ εύκολα. Λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά αγοράζουμε παραμύθια. Όπως? Λεφτά υπάρχουν. Ξέρεις να τα αγοράζεις και να μείνεις φράγκος στην τσέπη σου. Να σου πω τώρα τα πρόσφατα παραμύθια, τα πολύ πρόσφατα παραμύθια. Θα κάνω δημοψήφισμα. Πας και ψηφίζεις. Όχι, σου βγαίνει ναι. Και μετά πας και ξαναψηφίζεις αυτό που σου έκανε το όχι ναι. Και αυτό. Παραμυθάκι ήτανε. Τώρα έρχεται, έρχεται η κυβέρνηση τωρινή, η οποία έχει κάνει ένα πιο γενικευμένο παραμύθι. Είναι όλα τέλεια. Είναι όταν λέει, έχεις τη λιγότερη αυτή από εκείνη, την λιγότερη από το άλλο. Θα βγούμε από την εποπτεία τον Αύγουστο. Θα βγούμε από την εποπτεία τον Αύγουστο, θα φτιάξουμε ουρανοξύστη στο ελληνικό, θα κοστίζει η παραλιακή 8.000 το τετραγωνικό. Πουλιέται ένα τέτοιο παραμύθι και όπως οι τυποκλοπές είναι νόμιμες. Αυτό είναι αριστουργηματικό παραμύθι. Παρακολούθηση. Δεν είναι παρακολούθηση. Όχι. Είναι παρακολούθηση, υποκλοπή είναι κάτι... κυβερνητική εποπτεία, έτσι, έλεγχος, κυβερνο. Κριτική, ας πούμε, κυβερνοεπιτήρηση. Να, αυτή είναι η λέξη. Κυβερνοεπιτήρηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα έχω χάσει και με τις λέξεις, δηλαδή. Κοντεύω να χάσω τα ελληνικά μου, δεν ξέρω. Μήπως τον Πλάτο να πρέπει να τον λέω Πλατό. Δεν ξέρω. Έτσι για να μπω στο ευρωπαϊκό κλίμα. Μπορεί να πρέπει να λέω τον Πλάτο να Πλατό.
Μεσιό Πλατό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Μου έχει ξεφύγει το πράγμα, θα σου εξηγήσω γιατί. Και το λέω για να το θυμηθεί οποιοδήποτε και άμα νομίζει ότι τα λέμε υπερβολικά εμείς οι κομμουνιστές που από το 16 διαμαρτυρόμαστε. Γιατί στον Περισσό, συνέδρα της Κεντρικής Επιτροπής, υπήρχε συνακρόαση μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μέχρι πρόσφατα. Και δεν έγινε καμία έρευνα. Σου το μιλάει, σου λέει άνθρωπος του οποίου οι κασέτες στον Top FM σε συνομιλία με τον Ντόμπρα για τις τότε παρακολουθήσεις των τηλεφώνων τους περιβόητους κοριούς πεζόντουσαν στην Ομόνοια. Έχω δηλαδή και προσωπική εμπειρία, να σου το δώσω να καταλάβεις. Και ως δημοσιογράφος τώρα που λένε ότι παρακολουθούνται οι δημοσιογράφοι και το ένα και το άλλο. Και πιστεύει κανένας το αλλάξει. Λοιπόν, να σου πω τι άλλαξε. Και θα το πω με πλήρη συνέστηση όσων λέω. Και ευτυχώς για μένα είναι και καταγεγραμμένο ως πληροφορία στην ερώτηση που έχει υποβάλει η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έχει υποβάλει αυτή την ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει ο κανονισμός 2021. Απόφαση κανονισμός. Τα έχω άστρο λογαριασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθετος 821. Οπότε το θυμάσαι. 21, το αθάνατο 21, 1821. Το θυμάται κάποιος για να το ψάξει. Αυτό τι λέει? Ότι επιτρέπεται η εμπορία των βαλιτσακίων που κάνουν την παρακολούθηση. Άρα είναι θέλετε λοιπόν, σε ένα συνολικότερο πλαίσιο. Επιτρέπεται. Ζούμε, είμαστε άρα, έτσι. Έχω λεφτά, αγοράζω ένα βαλιτσάκι, παρακολουθώ όποιον θέλω, εκβιάζω όποιον θέλω. Στο επίπεδο, θα μου πεις εσύ, το ιδιωτικό και όχι το κυβερνητικό. Μα όταν υπάρχουν κυβερνήσεις που έχουν αγοράσει αυτά, κυβερνήσεις που έχουν παρακολουθηθεί στην Ευρώπη και δεν έχει δρώσει αυτή και όλη την ιστορία την έχει πληρώσει ο κακομοίρης ο Σνόουντεν και ο Άσαντς γιατί κάναν τις αποκαλύψεις από τα λεγόμενα files ναι. Και τους κυνηγάνε για το υπόλοιπο του βίου τους και έρχονται εδώ πέρα και σου λένε είναι νόμιμο και το είπε και ο εισαγγελέας. Μεταξύ μας τώρα και ο εισαγγελέας με τέτοιους κανονισμούς υπάρχει ένας ατελείωτος αριθμός κανονισμών και οδηγιών που αυτό το πράγμα το κάνει είναι κοινή δεδαλώδες. Ευρωπαϊκή πολιτική. Η χειρότερη από αυτές που αφορά τους πολίτες και να το ξέρουν είναι ότι και με την τελευταία μορφή οδηγίας επιτρέπεται η διατήρηση για όλους τους πολίτες και κυρίως τους εργαζόμενους. Και έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας διαβάσουμε καλά την ερώτηση του Αλαβάνου και του Παπαδάκη. Γιατί έχει όλα τα στοιχεία μέσα. Επιτρέπεται να διατηρώ τα στοιχεία σου, εσένα, ναι, κάποιος τα δικά μου τα στοιχεία, εμένα, ναι, του φούφου του σε αυτόν τον τόπο, για όσο θέλω. Όποτε θέλω που είναι. Τα μετά τη χρήση. Εσαΐ, για πάντα. Και πρέπει να μπορώ να κρατάω. Ποιος μίλησε, με ποιον μίλησε, πόση ώρα μίλησε, πού ήταν όταν μίλησε, ακόμα και τις αναπάντητες κλήσεις. Πάμε. Μπορώ νομίμως στην Ευρώπη να σε φακελώνω για τα πάντα. Τι τρως, τι πίνεις, πού πας, ποιον βλέπεις, με ποιον μιλάς, ποιος σου απάντησε στο τηλέφωνο και ποιος όχι. Πάμε και ερχόμαστε λίγο. Και συζητάμε τώρα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν λεφτά από αυτήν την ιστορία, που εκβιάζουν, που στέκονται πολιτικά μόνο με τέτοια μέσα, σε ένα σύστημα το οποίο έχει σαπίσει σε βαθμό που κάθεται και τάχα μου δήθεν τον νοιάζουν τα όστρακα στην Ιταλία γιατί πεθαίνουν. Εδώ πεθαίνουν οι άνθρωποι σαν τα κοτόπουλα. Εδώ γίνεται το 1/3 της Ουκρανίας, έγραφα την προηγούμενη Κυριακή στο Ριζοσπάση, το 1/3 της Ουκρανίας είναι αγορασμένο από αυτούς τους τρεις μεγάλους κολοσσούς της εψιστικής αλυσίδας, τη Μοσάντο και άλλες δύο εταιρείες, την Τουπών και άλλη μία. Και την Κάργκελ. Αφού είμαστε εκεί, διάβαζα για πόσα είναι τα κέρδη. Το 28% του εδάφους της χώρας, Χριστιανή μου. Του Πούτιν αυτή τη στιγμή, παρά τις όποιες κυρώσεις, αν υπάρχουν κυρώσεις, έλεγε. Είχαμε μα ό,τι και να πεις για τον Πούτιν αυτή τη στιγμή, όσο και να δαιμονοποιήσεις τον Πούτιν, οι επενδύσεις της Δύσης είναι που χρηματοδοτούν τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Και ο άλλος που θέλει τις δικές του επενδύσεις, συγκρούνται δύο βουβάλια και την πληρώνουμε εμείς τα βατράχια από κάτω οι λαοί. Ναι. Και σήμερα θα πανηγυρίσουμε γιατί έφτασε το πρώτο σκάφος με σιτηρά στο Λίβανο. Και επειδή στην Ελλάδα θα έχουμε μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό, σε μια χώρα όπου το 50% του πληθυσμού περίπου παρακάτι δεν μπορεί να πάει διακοπές, κορίτσι μου γλυκό, ούτε τρεις μέρες. Αναφέρεστε σε σχετική ούτε έρευνα. Τέσσερις. Αναφέρεστε σε σχετική ούτε έρευνα. Τέσσερις. Πάμε λοιπόν στην οικονομία, γιατί μέσα σε 4 λεπτά τσουνάμι, χύμαρος είσαστε. Τα έχετε βάλει όλα στο τραπέζι και δεν σας διακόπτω, γιατί όντως δεν θέλω να διακόψω και τον ερμό σας. Χριστίνα μου, αν δεν τα βάλει κάποιος όλα στο τραπέζι, δεν αποκτά μια ολοκληρωμένη εικόνα του πολλούμενου πανικού για το χειμώνα. Πάμε στο τι περιμένουμε το χειμώνα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, επειδή αναφερθήκατε στον τουρισμό και την οικονομία, όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και από όλες τις πλευρές μας λένε ότι έχετε ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Αυτό πώς ορίζεται? Είμαστε όλοι και ακούμε δύσκολος χειμώνας. Προσέξτε,
ευρωπαϊκά και παγκοσμίως βλέπουμε και το πώς έχει πάει ο πληθωρισμός και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι αυτό που έρχεται? Επειδή είναι παγκόσμιο πρώτα απ' όλα, δεν γίνεται καλύτερο. Η αποπαγκοσμιοποίηση που αποφασίστηκε από τις πολυεθνικές και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τα ευρωατλαντικά συμφέροντα στους ανταγωνισμούς τους με την Κίνα και με τη Ρωσία και ενδεχομένως και με την Ινδία και τη δήθεν δημιουργία πολυπολικού κόσμου, δεν είναι στην πραγματικότητα παρά ένα κάψιμο τεραστίων κομματιών κεφαλαίου, και μαζί με το κάψιμο αυτό του κεφαλαίου, μετά από συσσωρευμένα υπερκέρδη, καίγεται και σύμπασα η ανθρωπότης. Και θα χαθούν και εργαζόμενοι. Δεν θα χαθούν απλώς θέσεις εργασίας, θα χαθούν άνθρωποι. Θα χαθούν άνθρωποι. Θα πάρει η φτώχεια και η ενεργειακή κρίση, παίρνει τη μορφή της γενοκτονικής προσέγγισης και δεν θυμάμαι καθόλου τη λέξη. Είναι μάζες ολόκληρες. Και επειδή οι μάζες έχουν ένστικτο και επειδή έχει βρει αυτά, το... Αυτά είχαν υποθεί ότι με αυτήν και με τέτοια έτσι... τραγική, με τέτοιους χαρακτηρισμούς και για το μνημόνιο, την εποχή, τη δύσκολη της ύφεσης πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε ξεκινήσει τότε. Δεν αντέχεται άλλο τέτοιο τσουνάμι. Μα είπε κανένας ότι αντέχεται. Και προσέξτε κάτι, αν κάποιος πει ότι επέζησε των μνημονίων, που βεβαίως επιζήσαμε. Βεβαίως επιζήσαμε κάποιοι από εμάς, δουλεύοντας σκληρά, έτσι. Χάσαμε όμως και πολλούς ανθρώπους. Τους χάσαμε από τη φτώχεια, τους χάσαμε από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τους χάσαμε από την υγεία και από την κοινωνία αυτή καθ' αυτή. Τους έχουμε φέρει σήμερα. Όλα αυτά είναι αθρηστικά. Προσέξτε, είναι αθρηστικά. Είναι αδιέξοδα. Αυτή η ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να την είχαμε διαχειριστεί οι χώρες διαφορετικά, ώστε απολύτως, να μην... Πώς, απολύτως, απολύτως. Δηλαδή... Απολύτως. Το ΚΚΕ έχει κατεβάσει άπειρες φορές προτάσεις. Φώναζε και όταν γινόταν η απολυνητοποίηση. Αύριο το πρωί, κοιτάξτε να δείτε, λέω τώρα, ένα καθαρά υποθετικό σενάριο. Δεν είναι δουλειά της πολιτικής να κάνει το μάντι. Είναι δουλειά της πολιτικής να σχεδιάζει. Ο καπιταλισμός λοιπόν σχεδιάζει. Σχεδιάζει τέλεια, αλλά σχεδιάζει για την πάρτη του. Σχεδιάζει για το κεφάλαιο και σχεδιάζει για την μικρή δράκα των μεγαλοεπιχειρηματιών και των μεγάλων συμφερόντων και αυτό που διεθνώς θα έλεγε κάποιος αριθμητικά, την αστική τάξη, η οποία είναι ευάριθμη σε σχέση με την εργατική τάξη σε ολόκληρο τον κόσμο, με τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και το εννοώ αυτό. Στην Ελλάδα μπερδεύουμε και την αντίληψη ότι επειδή μένω στην πόλη δεν είμαστε σκιαστική τάξη. Υπάρχει και μια καλλιέργεια επίσης συστηματική αυτή για να πέφτει η εργατική συνείδηση και να μπορείς να αντιδράσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πώς μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικά τα πράγματα στην Ελλάδα? Η Ελλάδα ήταν ενεργειακά αυτόνομη. Ήταν. Εξήγαγε και ενέργεια. Ενεργειακά αυτόνομη πότε, εξήγαγε. Πότε. Μια μισή δεκαετία πίσω. Με τη ΔΕΗ. Με τη ΔΕΗ. Και μιλούσαμε, τότε μιλούσαμε για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Και η ρύπανση του περιβάλλοντος άρχισε από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η ιδιωτικοποίηση της ζωής και το κόψιμο της ΔΕΗ, την οποία είχε πληρώσει πανάκριβα ο ελληνικός λαός, την είχε στήσει, την είχαν στήσει οι εργαζόμενοι της, την είχαν στήσει οι Έλληνες, άρχισε να προσφέρει στο περιβάλλον, δηλαδή στον καπιταλισμό, όχι στο περιβάλλον, όπως συμβαίνει τώρα και με την πράσινη ανάπτυξη. Λεφτά βγάζουν από την πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Δεν βγάζουν κάτι. Φτάσαμε στην απολιγνητοποίηση. Γίναμε εξαρτώμενη δύναμη, φέραμε το φυσικό αέριο στη χώρα, φτιάξαμε αγωγούς, όποιους μας επέτρεψαν, άλλους που δεν μας τους επέτρεψαν. Δεν έπρεπε να γίνουν αυτά, θα έπρεπε καθόλου να είμαστε μια ζωή εξαρτημένα από καθόλου, το λιγνίτιο. Η δική μας πρόταση ήταν πάρα πολύ απλή. Υδροελεκτρικά έργα, ένα. Ανανεώσιμες πηγές, δύο. Λιγνίτης με καινούργιες μορφές που μπορούν να είναι ο λιγνίτης λιγότερο ρυπαντικός για το περιβάλλον. Η πολλαπλότητα των μέσων και ο τρόπος της μη εξάρτησης από αλλότρια συμφέροντα και χώρες, ήταν και εφικτός και δυνατός. Για τις ανανεώσιμες πηγές, νομίζω και όλες και η παρούσα κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια, αλλά έχει πάρα πολλές αντιδράσεις από την πλευρά των πολιτών. Μα ιδιωτικοποιημένη είναι και η ΑΝΑΤ. Έλεος. Ιδιωτικοποιημένη είναι και η ενέργεια. Όταν αυτά τα πράγματα τα είχες κοινωνικοποιημένα και όχι ιδιωτικοποιημένα, ο κεντρικός σχεδιασμός πού θα γίνουνε, πώς θα γίνουνε, πώς θα έχουν τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τι μορφή ωφέλους θα έχουνε. Πηγαίνετε σήμερα να κάνετε εσείς για το σπίτι σας μία επένδυση στα φωτοβολταϊκά. Είναι πολύ δύσκολο οικονομικά να μπορέσεις να το... Θα έχετε, είναι πολύ δύσκολο. Θα έχετε χαράτσια. Δημιουργήθηκε η έννοια της ενεργειακής φτώχειας. Μετάφραση πολιτική του ενεργειακού εκβιασμού. Του ενεργειακού εκβιασμού. Από αυτό το... Από την ώρα που το δημόσιο αγαθό, το ηλεκτρικό είναι δημόσιο αγαθό.
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δημόσιο αγαθό. Όλα αυτά τα δημόσια αγαθά, περίπου απαθώς, περίπου συμφεροντολογικώς, περίπου από άγνοια, περίπου από φόβο, ενσπερμένο μέσα και στην τελευταία ψυχή αυτού του τόπου και ειδικά στους νέους ανθρώπους, ήρθε και εισχώρησε και πέρασε απαρατήρητα και έτσι κλείστηκε ο εργάτης και ο εργαζόμενος από τα τείχη έξω. Και γίνανε ιδιωτικά. Και πλουτίσαν αυτοί που τα είχανε. Σε αυτόν τον τόπο πλούτησαν αυτοί που επιπέσανε στα δημόσια αγαθά. Επομένως, δεν μπορεί να μας συζητάς τώρα στο όλοι μαζί μπορούμε, ανάμεσα στο όλοι μαζί μπορούμε και όλοι μαζί τα φάγαμε. Υπάρχει ένας ατέρμον πληθυσμός, ο οποίος είναι στα όρια ή και μέσα βαθιά στη φτώχεια. Και κυρίως στην έλλειψη προοπτικής. Χριστίνα, με ρωτάς για το χειμώνα. Ξέρει κάποιος αυτό το χειμώνα αν θα μπορεί να πληρώσει το ηλεκτρικό? Όχι. Ξέρει αν θα έχει το ψυγείο του γεμάτο? Όχι. Ξέρει αν θα έχει να αγοράσει σχολικά για τα παιδιά? Όχι. Σήμερα διάβασα, πιάσανε μία εταιρεία που είχε, ξέρω εγώ, ψεύτικα σύνιε σχολικά είδη. Ναι. Εντάξει, θα τα ακούσει ο άλλος και θα παρηγορηθεί ότι θα βρει μολύβια για το παιδί του γνήσια και συνιέ, όταν δεν έχει να φάει. Δημόσιο σχολείο. Δεν είναι καν δημόσιο σχολείο. Εδώ οι παιδικοί σταθμοί που ήταν κάποτε δημόσιοι, τώρα έχουν εξελιχθεί σε δημόσιους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, όπου ξεκίνησαν από τα τροφεία και σήμερα θες στο δημοτικό σταθμό περισσότερο από όσα θέλεις στο ιδιωτικό. Θέλω... Άρα λοιπόν, όταν ο άλλος ξεκινάει και κάνει διακοπές τρεις μέρες, πέντε μέρες, στο χωριό του, με κοινωνικό τουρισμό, με δύο μαζεμένες δάνεια, τις κάνει με το αίσθημα του μελοθάνατου. Ας κάνουμε διακοπές μετά από δύο χρόνια πανδημία και όσα πάρει ο χάρος και όσα δούμε και πάντως όσα πάρει. Αυτό ισχύει γιατί πάρα πολύ όντως μετά από τόσο καιρό λένε θα κάνω διακοπές και ό,τι γίνει και όσα ξοδέψω. Αυτός ο κόσμος ζητήσω... να μείνει ήρεμος το χειμώνα. Δεν ξέρω. Και το πώς βρισκόμαστε τώρα στα εθνικά ζητήματα δεν τον κάνει ήρεμο. Θέλω όσο μπορώ περισσότερο όλα τα ζητήματα να τα βάλω και να τα συζητήσουμε. Φαίνεται, θέλω να πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται με τη γείτονα χώρα. Τι κάνει ο Ερντογάν, πού βρισκόμαστε τώρα και τι αναμένουμε. Είπαμε για το τι μπορεί να περιμένουμε ή να μην περιμένουμε το φθινόπωρο στο επίπεδο οικονομίας. Αν και πέφτει ο πληθωρισμός και έπεσε και η ανεργία, αλλά μην την ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Θέλω να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Προσωρινά έπεσε και ο πληθωρισμός, προσωρινά έπεσε και η ανεργία. Mm. Το ένα γιατί σταματήσαν τα στάρια και το άλλο γιατί έχουμε τουρισμό. Από Νοέμβρη και Δεκέμβρη θα πάρουν την άγουσα. Και η πραγματική ανεργία από την καταγεγραμμένη είναι δύο διαφορετικές ανεργίες. Αυτό είναι ναι, γιατί υπάρχει και μαύρη εργασία, γιατί κάποιοι θέλουν να το παραδεχτούν. Οι Τούρκοι τώρα. Πάμε στους στην Τούρκους, Τουρκία ναι. Και να κλείσουμε με αυτό. Για τους Τούρκους είμαστε προβλέψιμοι. Και η Τουρκία για μας είναι προβλέψιμη, μόνο που οι μεταξύ μας σχέσεις δεν είναι μεταξύ μας σχέσεις. Είναι ενδονατοϊκές, είναι ευρωενωσιακές και κυρίως είναι ευρωατλαντικές. Επομένως, το τι κάνει η Τουρκία και με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα της, θα είναι πάντα εχθρικός προς την Ελλάδα, διότι η αστική της τάξη είναι σε δεινότερη θέση, μεγαλύτερη θέση, περισσότερο θέση, είναι παντελώς αδιάφορο σε σχέση με την αστική τάξη της χώρας. Το βγαίνει τώρα και κάνει έρευνες για να βρει... Γεωτρήσεις. Τι μπορεί να σημαίνει γεωτρήσεις. Αυτό. Ό,τι και για την Ιγυρία. Τα μεγάλες πολυεθνικές στην Ιγυρία έχουν κάνει γεωτρήσεις και έχουν βρει το πετρέλαιο. Οι Ιγυριανοί πεθαίνουν τις πείνες. Δεν πλούτησε η χώρα που έχει πετρέλαιο. Οι Ουκρανοί πεινάγανε και πριν από τον πόλεμο. Όταν το πετρέλαιο είναι στα χέρια... Όταν το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, Χριστίνα μου, είναι στα χέρια μιας δράκας πολυεθνικών συμφερόντων, και οι ενεργειακοί δρόμοι επίσης είναι στα χέρια λίγων. Το τι θα κάνει η Τουρκία με την Ελλάδα θα το αποφασίσουν οι αδερφές του πετρελαίου, οι αδερφοί του φυσικού αερίου, τα ξαδέρφια του ΤΑΔΕ, ενώ εταιρείες και ομάδες, για να μην λέω και 500 ονόματα, γιατί τώρα πια χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτό το κάνει η Τουρκία και για πέρα, αφού είμαστε στο κομμάτι της οικονομίας στην ουσία και για τη δική της την οικονομία, γιατί όντως είναι πάρα πολύ δύσκολα και στη γειτονά χώρα. Μ' άκουσα τον Υπουργό να λέει προχθές ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Για τον ΝΑΤΟ δεν υπάρχουν σύνορα. Επομένως, για τι πράγμα μιλάμε. Και δεν υπάρχει και η αντίληψη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. Ποιος ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος, το και ποια ενιαία συμφέροντα. Στα αλήθεια δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η Frontex έσωσε το Αιγαίο. Χθες σκοτωνόντουσαν και πνιγόταν ο κόσμος γιατί εκείνη το νόμα. Πνιγότανε στο πλοιάριο γιατί θέλανε να κάνουν τη διάσωση οι Έλληνες, γιατί ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και πήγανε οι Τούρκοι και παρεμποδίζανε και κάνανε. Έτσι ξεκινήσαμε και με τη Γιαβούζα, έτσι ξεκινήσαμε με το γκριζάρισμα των γκρίζων ζωνών. Μάλιστα. Πού μας έβγαλε αυτή η ιστορία? Τουρκολιβικά μνημόνια.
το αποτέλεσμα από το κομμάτιασμα της Λιβύης, από το κρέμασμα του Καντάφη, από την εισβολή, ο τρόπος με τον οποίο μπήκε αυτή η ρημάδα, η δήθεν ευρωπαϊκές αξίες και δυτικός πολιτισμός στη Λιβύη. Πείτε μου, ποιο είναι για τους Λίβιους? Θα πρέπει να περιμένουμε ένα φθινόπωρο εξίσου θερμό, σαν και αυτό που ζούμε τώρα με την Τουρκία, για να κλείσουμε, γιατί βλέπω το ρολόι περνάει. Για να το απαντήσει κάποιος αυτό, ξέρετε, ενδεχομένως, άμα θες να διασκεδάσεις, μπορεί να γυρίσεις και το Φλιτζάνι ανάποδα και να το παίξεις με Σολομονίκη. Άντε, να κοιτάξεις και τα ζώδια. Για να απαντήσεις αυτό το ερώτημα, υπάρχουν μόνο δύο πόλοι. Ο ένας είναι να ρωτάς τις Βρυξέλλες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τι μας ετοιμάζουν, και ο άλλος είναι να ρωτάς το διπλανό σου, στο συνδικάτο, στο σωματείο, στο εργοστάσιο, στη δουλειά, πώς θα οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε το τέρας και κυρίως το φόβο. Όσες φορές το κάναμε, ο φόβος πήρε τα παπούτσια του και έφυγε. Αν τώρα το χάρο κατά τη δική μας κουλτούρα τον αντιμετωπίζεις ίσα στα ψηλαλόνια. Λοιπόν, να περνάει κάποιος τον χρόνο του απλώς φοβούμενος ότι θα τον συναντήσεις στα ψηλαλόνια, γιατί κάποιος θα βάλει πολλά φράγκα από το θάνατό του, δεν είναι της νοοτροπίας, τουλάχιστον του σφυροδρέπανου και όχι του δρεπανιού του χάρου. Αν για να κλείσουμε τη συζήτηση όπως την ανοίξαμε με την πόλη μας, για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, πια μεταξύ φίλων, πού θα μας πηγαίνετε? Να κάτσουμε να βλέπουμε τι, σε ποιο σημείο της πόλης. Σε ποιο σημείο της πόλης? Ναι. Στην Αθήνα. Να σου πω την αλήθεια, πάντα μ' άρεσε να κατεβαίνω τη Λεωφόρο Συγκρού και να ξέρω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα δω τη θάλασσα. Το μεγάλο προσόν της Αθήνας είναι ότι έχει τη θάλασσα μια χούφτα από την... μια χούφτα απόσταση είναι. Κάνει μια έτσι και την πιάνει. Ωραία. Είναι καταπληκτικό στην Αθήνα να ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις ένα λεωφορείο, αν έχεις λεφτά για το εισιτήριο, ένα λεωφορείο, πολύ απλό. Και μια πετσέτα και να βρεθείς στην παραλία. Αν έχει μείνει και κάτι που να μην το εκμεταλλεύεται κάποιος ιδιωτικά. Πάντα εγώ υπάρχει. Ανήκω σε αυτούς που έμαθαν μπάνιο στα βραχάκια στο Φλίσβο. Λοιπόν, που μας πετάγανε από τα βράχια οι γονείς μας και όταν όλα ήταν τζάμπα. Συζήτηση... Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η παραλία και η ομορφιά, είναι η τσέπη και η μετακίνηση. Η συζήτηση πάντως θα συνεχιστεί και να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται και πολλά. Ένα παξιμάδι, λίγη μια ντοματίτσα και είσαι στην παραλία και όντως αν έχεις καλή παρέα όπως η δική σας μαθαίνεις πολλά πράγματα. Χριστίνα μου, συμφωνώ απολύτως με μια προοπτική. Αυτό να είναι επιλογή. Να είναι επιλογή και να μην, να μην είναι ανάγκη. Είναι ούτε δίαιτα για λόγους υγείας. Και να μην είναι αναγκαστικά. Λόγω φτώχειας. Γιατί και η δίαιτα πολλές φορές πλασάρεται ως αντίδοτο στη φτώχεια. Φάτε λίγο, κόψε το κρέας, μη φάτε τούτο, μη φάτε εκείνο, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Λοιπόν, όταν είναι επιλογή, με μια ντομάτα και ένα ψωμί και οικοδομηχτίζεται είναι... και στην παραλία πας. Για μας θα είναι επιλογή, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Σας συμφωνώ, ευχαριστούμε πάρα συμφωνώ πολύ. Και το ελπίζω. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου και καλοκαιριού. Και όπως λέμε στον τόπο μας, καλή Παναγιά.